Gece bölmeyil veredir Leylim yar Taki gözlüm bir güzel Leylim yar Taki gözlüm bir güzel Leylim yar Leylim leylim leyl olsun Leylim yar Ergun aksın bevl olsun Leylim yar Adı her çiftten olsun Leylim yar Kumar usulun olsun Leylim yar Taksi koyup gezemem Leylim yar Taksi koyup gezemem Leylim yar της Κεσάριας, από τα χωριά του Αγίου Βασιλείου. Σήμερα λοιπόν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Στηριόπετρας, ο Λαογραφικός Σύλλογος Στηριόπετρας ο Μέγας Βασίλειος θα σας παρουσιάσει τα ήθη και τα έθιμα που συνέβαιναν εκεί. Έθιμα συγκινητικά για την αναχώρηση του προσκυνητή να πάει να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους. Ξέρετε, για τους Καπαδόκες ήταν ύψιστη τιμή το να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους.
και να πατήσουμε στα κόμματα που πάτησε ο Θεάνθρωπος. Έτσι λοιπόν συνέβαιναν μια σειρά από έθιμα τα οποία θα σας παρουσιάσουμε και το σημαντικό, ένα από τα σημαντικά τα οποία θα δείτε είναι ότι οι διάλογοι θα γίνουν στην καραμαλίδικη διάλεκτο. Έτσι ακριβώς όπως μιλούσαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας. Απολαύστε λοιπόν τα δρόμενα του Χατζίδων. Συναντήσει την πράξη στην καθημερινή ζωή, στους μεγάλους διωγμούς, γέροντες μα και μικρά παιδιά, θα φορέσουν το στεφάνι του μαρτυρίου, καθώς και αιώνες μετά, χωρίς να πάψει ποτέ η μαρτυρική αυτή γη να υποφέρει από τον ζυγό δυναστών και βαρβάρων. Νέα αστέρια αγιότητος θα ανατείλουν, όπως ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο σύγχρονος μακαριστός Γέρον Παΐσιος Αγιορείτης και πολλοί άλλοι. Η πίστη υπήρξε το σπουδαιότερο στήριγμα στην διατήρηση της εθνικής συνείδησης στο αποκομμένο αυτό κομμάτι του ελληνισμού που υφίστατο αλλεπάλληλους διωγμούς και μαρτύρια στην μακραίωνη ιστορία του. Αυτό που διακρίνει έντονα κανείς τη ζωή αυτών των Ρωμιών της Ανατολής είναι πως η πορεία τους στο διάβα των αιώνων διαπνέονταν από μια βαθιά θρησκευτική λατρεία που αποτελούσε το επίκεντρο της κοινωνικής του ζωής. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Steve.